οικογένεια. Πώς το ξέρετε, για να μην του δείξουν τα παιδιά του. Είναι δηλωμένο από τους ίδιους. Στη συμφωνία αυτή δεν περιλαμβάνει το δικό μου το παιδί, ούτε η δική μου οικογένεια. Και τον δείχνει στο ντοκιμαντέρ να γελάει. Τάχα μου δίθεν από αμηχανία. Σε ολόκληρο ντοκιμαντέρ 75 λεπτά πήρε το χαστούκι και γελάει. Και λέει ότι εγώ του ρίχτηκα του Κασιδιάρη, εγώ του επιτέθηκα. Εγώ του επιτέθηκα πρώτη. Έτσι λέει στο ντοκιμαντέρ. Ναι, πρώτη. Εγώ του επιτέθηκα πρώτη. Έτσι λέει στο ντοκιμαντέρ. Έτσι γράψανε. Ψάχνω ένα αντίγραφο από αυτό το ντοκιμαντέρ και δεν το βρίσκω μέχρι που θα παιχτεί. Διάβασα τα σχόλια από παντού, από ανθρώπους του σινεμά. Εντάξει λοιπόν, να σε αφήσουν τον Κασιδιάρη να κάνει το γελοτοπιό του Τσίπρα. Και παίρνει και τη βουλευτήνα του στο τηλέφωνο, τον δείχνουνε. Αυτός είναι ο πολιτικός αρχηγός που θα μας σώσει. Ο Δαβίδ που θα τα βάλει με τον Γολιάθ. Που παίρνει μετά τη Δούρου και τη λέει: Μανάρι μου, τι έπαθες, ο Προκόπης Παυλόπουλος δεν σε υπερασπίστηκε. Και αυτά τα έβαλε μέσα σε ντοκιμαντέρ για να κάνει καριέρα στην Ευρώπη. Πάνω στη μούρη μου! Πάνω στη μούρη μου! Πόσο βέβαιοι είσαστε ότι είναι ο κύριος Τσίπρας που τα έκανε όλα αυτά. Από εγώ δεν το έχω δει το ντοκιμαντέρ. Όταν σου πούνε ότι θα σε φιλμάρουνε για να σε παίξουνε κατά την κρίση τους και τα κάνεις αυτά, εγώ όταν ξέρω ότι με τραβάει η κάμερα. Μην μιλάς. Όταν ξέρω ότι με τραβάει η κάμερα με την άδειά μου και μου έρθει να γελάσω την ώρα που βλέπω κάτι αειδιαστικό ή κάτι ενοχλητικό, γιατί αυτό είναι πολιτική θέση για μένα, ναι. Δεν είναι αισθητική θέση του Τσίπρα. Ξέρεις τι κάνω, το καταπίνω. Από την ώρα που θα επιτρέψω στον εαυτό μου να γελάσει δημόσια και αρχίσω τις ερμηνείες, το έκανα από αμηχανία ή το έκανα έτσι, όταν ξέρω με τραβάει η κάμερα, είναι θέση. Και εγώ σε αυτή τη θέση είμαι απέναντι. Μιλάμε για κάτι που δεν το έχουμε δει, νομίζω, κανένας άλλος εκτός από εσάς. Και προς το τέλος μιας εκπομπής που είναι πάρα πολύ δύσκολο να συζητήσουμε. Δεν με ρώτησε κανένα σε μένα, αφού δεν το έχει δει, αν ήθελα να βλέπω τη μούρη μου ξανά και ξανά διά του ντοκιμαντέρ ως διαφημιστικό του μεγάλου μεγέθους του πολιτικού ανδρός, κατά την άποψή μου τσογλάν μπόι, που λέγεται μετά από αυτό Τσίπρας. Ναι, αλλά... Με χρησιμοποίησε ως διαφημιστικό υλικό. Ακούστε. Από την ώρα που με χρησιμοποίησε ως διαφημιστικό υλικό, θα μου πεις ιστορικό γεγονός ή το χαστούκι, θαυμάσια. Η τοποθέτηση απέναντι στα ιστερικά γεγονότα είναι αυτή που φτιάχνει θέση. Κυρία Κανέλη, ο πολιτικός λόγος και ειδικά της αριστεράς μπορεί να τον υπερασπιστείτε όσο θέλετε. Δεν επιτρέπει να χρησιμοποιούνται λόγια όπως τσογλάν μπόι για ένα πολιτικό αντίπαλο. Αυτό είναι θέμα πολιτικού ήθους. Το πολιτικό ήθος της αριστεράς συνεπάγεται, αγαπητέ κύριε Κατρούγκαλε, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο απέναντι. Ένας μπολσεβίκος δεν θα έλεγε ποτέ αυτό το οποίο είπατε τώρα, κύριε Κατρούγκαλε. Ποτέ αριστερός στην Ελλάδα δεν έχει χρησιμοποιήσει για πολιτικό αντίπαλο. Δεν διατείνομαι ότι είμαι μπολσεβίκα, δεν τα κατάφερα ακόμα. Όταν θα γίνω θα μου μιλήσετε. Σογλάνι δεν έχει πει ποτέ κανένας αριστερός πολιτικό του αντίπαλο. Αυτή είναι συμπεριφορά Τσογλανιού. Για το δικό σας πολιτικό ήθος μιλάω, όχι για το κόμμα. Όταν για το εγώ του γελάει απέναντι σε φασιστική πρακτική, είναι Τσογλάνι. Δεν μιλάω για το πολιτικό ήθος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Φέρω μιλάω εγώ, για το προσωπικό σας πολιτικό φέρω ήθος. Φέρω εγώ. Ακριβώς. Και εγώ αυτό λέω. Εγώ. Και εγώ την αυτό προσωπική λέω. Ευθύνη αυτό να λέω. Χαρακτηρίσω τσογλάνικη συμπεριφορά τη χρησιμοποίηση του χαστιού για την ηρωποίηση του Τσίπρα. Γιατί εγώ σηκώθηκα να υπερασπιστώ εκείνη την ημέρα κανένα τη συνάδελφο του υποψηφία δεν θα Δούρου, αγαπητέ μου. Τις εκφράσεις αυτές που χρησιμοποιείτε. Α, δεν πειράζει. Μία ζωή όταν δεν σας συμφέρει η κριτική από το ΚΚΕ, μιλάτε για το ήθος του ΚΚΕ. Όταν το ΚΚΕ δεν συμφωνεί να κάνει κυβέρνηση μαζί σας, τότε μετατρέπεται σε ανήθικο. Για το ήθος το δικό σας μιλάω. Δεν θα συμφωνήσουμε. Αλίμονα το ήθος το δικό σας, κυρία Κανέλη, ήταν το ήθος του Κομμουνιστικού το δικό μου, για το ήθος το δικό μου, κόμμα, κυρία είμαι Κανέλη, υπόλογη απέναντι σε αυτούς που με είδανε. Έχει 90 χρόνια αγώνες και θυσία και δεν θα γίνει σε καμία περίπτωση. Θα για να υπερασπιστείτε τον Τσίπρα, υπερασπίζεστε τώρα σε καμία το περίπτωση, κόμμα. Σε καμία περίπτωση το ήθος του ΚΚΕ δεν είναι το δικό σας ήθος, κυρία Κανέλη. Αποφεύγετε να απαντήσετε. Δεν αποφεύγω καθόλου. Σας και σε καμία ακριβώς, περίπτωση η αριστερά κυρία Κανέλη, δεν είναι. Κυρία το τυφλό εγώ είπα, του κυρίου ότι, Τσίπρα, σας είπα, ο οποίος δεν ολιγορεί προουδενός. Για το Κομμουνιστικό Κόμμα και σας θα πατήσει σε οποιοδήποτε πτώμα ο κύριος Τσίπρας και αυτό δεν είναι ήθος της αριστεράς. Είναι δεξιούρα του κερατά. Να κάνουμε... Κυρία Κανέλη, όλοι μας ακούσαν. Το ήθος όλοι πάντως δεν έχει. Πάντως η λέξη δεξιούρα αναφέρεται στον ντοκιμαντέρ από τον ίδιο. Δεν υπάρχει αριστερό ήθος. Το ήθος είναι ένα. Έχει αριστερό και δεξιό. Η αριστερά ήθος. Δεν είχε ήθος, κύριε Παπαδόπουλε, στην Ελλάδα. Δεξιά λέω, η δεξιά έχει άλλο ήθος, κύριε Παπαδόπουλε. Η δεξιά είναι το ήθος, κύριε Παπαδόπουλε. Δεν είναι σύλλογοι και μαυραγωγοί ήταν από τη μια μεριά και αγωνιστές ήταν από την άλλη. Το ήθος είναι αυτό που γελάει. Ακούστε, με το ήθος αυτό που λέει. Κύριε Κατρούγκαλε, το ήθος και η ηθική είναι ένα. Άμα παίρνουμε και το κόβουμε και το ράβουμε, κάνουμε τη δικιά σας λογική. Όταν βάζεστε την πολιτική άποψη, όταν χρησιμοποιείτε την ηθική
για να υπερασπιστείτε λάθος πολιτική θέση, τότε ξέρετε ότι απέφυγε η κυρία Κανέλη. Αν έγινε αυτό που λέει η κυρία Κανέλη, συμφωνείτε. Αν έγινε αυτό που λέει η κυρία Κανέλη, συμφωνείτε. Δεν γίνεται. Κύριε Κατρώ, τι είπατε, κύριε Κανέλη. Αν έγινε αυτό που λέει η κυρία Κανέλη και δεν αμφιβάλλουμε, συμφωνείτε.